Κύριε Παπαδάκη, την Κυριακή θα λάβει χώρα στο δεύτερο Λύκειο ΚΟ ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, μια μάλλον επιμορφωτική συνάντηση διοργάνωσης του ΕΚΦΕ με τίτλο «Πειράματα με απλά υλικά για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Πείτε μας τις λεπτομέρειες. Ναι, είναι μια δραστηριότητα που την έχουμε κάνει με συνδιοργανωτές, η Περιφέρεια του Αιγαίου που τη χρηματοδοτεί, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Σύλλογος για τη Διάδοση των Φυσικών Επιστημών του Δωδεκανήσου και το ΕΚΦΕ της ΚΟ. Την ιδέα την πήραμε σε ένα διαγωνισμό στην Αθήνα. Είχαμε παρακολουθήσει τον κύριο Γάτση και τον είχαμε ξαναφέρει και εδώ στην ΚΟ. Είχε ξανάρθει στο πρώτο γυμνάσιο παλιότερα σε μια εκδήλωση που είχαμε κάνει και την είχε παρακολουθήσει μαθητές από όλα τα σχολεία της ΚΟ. Τώρα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς. Θα γίνει το Σάββατο στην Ρόδο, στο Πανεπιστήμιο, και στην Κυριακή το συνδυάσαμε να γίνει εδώ στην ΚΟ. Σαν χώρος που προσφέρεται, βρήκαμε την αίθουσα του Δευτέρου Λυκείου, την αίθουσα εκδηλώσεων, που είναι μια άνετη αίθουσα, και ευχαριστούμε τη διεύθυνση μας την παραχώρησε. Το θέμα είναι, απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν φυσικές επιστήμες, δασκάλους και καθηγητές. Η επιμόρφωση είναι επιμορφωτική συνάντηση, αφορά την εκπαίδευση των συναδέλφων στο να κάνουν πειράματα με απλά υλικά που μπορούν να τα βρουν εύκολα και δεν χρειάζονται ιδιαίτερο εξοπλισμό. Εδώ να πω ότι αυτού του είδους επιμορφώσεις σπανίζουν στην περιοχή μας. Το ΕΚΦΕ, το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών, που έχει επιφορτιστεί από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε πειράματα, προσπαθούμε όσο μπορούμε με τα δικά μας μέσα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα όμως, ειδικά στην υπηρετική Ελλάδα, τέτοιου είδους επιμορφώσεις είναι πολύ συχνές. Και μάλιστα οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε εργαστηριακά κέντρα, σε ιδρύματα ερευνών κτλ. Εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε ολόκληρη μετακίνηση για να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Οπότε νομίζω ότι αυτή η δραστηριότητα έχει ιδιαίτερο ρόλο, ιδιαίτερη αξία που γίνεται στην περιφέρεια με επιμορφωτές από την Αθήνα. Μέχρι στιγμής οι συμμετοχές είναι ικανοποιητικές, έχουν δηλώσει αρκετοί εκπαιδευτικοί. Ναι, σχεδόν όλοι. Βέβαια, αυτοί είναι περιζήτητες αυτές οι δραστηριότητες. Και βέβαια είναι ευτύχημα που τις κάνουμε. Οπότε ουσιαστικά οι δάσκαλοι και οι καθηγητές θα μάθουν να φτιάχνουν πειράματα με απλά υλικά και θα μπορούν και εκείνοι να τα κάνουν μέσα στην τάξη, στο σχολικό περιβάλλον. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Υπάρχει μια έκδοση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ένα βιβλίο αρκετά παλιότερα, με υλικά πειράματα με απλά μέσα. Ειδικά στο δημοτικό, τα φυσικά της 5ης και της 6ης δημοτικού, είναι όλα με απλά υλικά. Δηλαδή είναι μια τάση τα τελευταία χρόνια να φεύγουμε. Όχι να φεύγουμε, να επιζητούμε πειράματα με απλά μέσα. Με τον κύριο Γάτση και τώρα όμως θα κάνουμε λίγο πιο προχωρημένα πράγματα. Δηλαδή πειράματα τα οποία δεν τα φαντάζεται κανείς ότι μπορεί να τα κάνει με απλά υλικά. Οπότε θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Και μάλιστα να σας πω ότι από την επιτυχία της εξαρτηθεί αν το επαναλάβουμε. Δηλαδή υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τη χημεία που είχαμε σκοπό να το κάνουμε ταυτόχρονα. Δεν προέκυψε να γίνουν και τα δύο μαζί. Το προγραμματίζουμε όμως για το φθινόπωρο.